Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Εφόλης της ύλης έφεση από την εισαγγελία για τη δίκη αναφορικά με την τραγωδία στο Μάτι. Ξανά στο εδόλιο οι 20 κατηγορούμενοι. Επανεξετάζεται η υπόθεση στο σύνολό της, καθώς επίσης και οι ποινές που επιβλήθηκαν. Στην αποφυλάκηση Μιχαλολιάκου από τον εισαγγελέα της Λαμίας. Δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αναφέρει ο εισαγγελέας υπογραμμίζοντας τις διαδικτυακές αναρτήσεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής που τον καθιστούν επικίνδυνο. Έτοιμα του Έντι Ράμα για συγκέντρωση ομοεθνών του στο Σύνταγμα ή την πλατεία Κοντζιά. Τι απάντησε ο Δήμος της Αθήνας. Ποιος ο πραγματικός στόχος του Αλβανού Πρωθυπουργού. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Ράφα την ώρα που οι κρίσιμες διαβουλεύσεις στο Κάιρο για εκεχηρία παραμένουν άκαρπες. Συνάντηση Νετανιάχου με τον επικεφαλής της CIA στην Ιερουσαλήμ. Παγκόσμια ανησυχία για εξάπλωση του λοιμού. Επανεξέταση της υπόθεσης για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, δρομολόγησε η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, ασκώντας έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Η έφεση ασκήθηκε μετά την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών, που ζήτησε να ελεγχθεί η απόφαση. Στο εδόλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου θα καθίσουν σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι, αθωοθέντες και καταδικαστέντες. Στο εδόλιο του κατηγορμένου θα καθίσουν ξανά αθωοθέντες και καταδικαστέντες στη δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έπειτα από την έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας. Είχε προηγηθεί η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την Διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αυταπάγγελ της έφεσης ως προς τις αθώσεις, την αναγνώριση ελαφρυντικών, τις ποινές που επιβλήθηκαν και τον τρόπο έκτισής τους. Τη νέα δίκη σε δεύτερο βαθμό δεν θα περιλαμβάνεται μόνο ο πολίτης που καταδικάστηκε γιατί έβαλε φωτιά σε ξερόχορτα στην ιδιοκτησία του και θεωρείται ότι έτσι ξεκίνησε η φωτιά, καθώς έλαβε την ανώτατη ποινή που μπορούσε να λάβει. Θυμίζουμε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα είχε ανακοινωθεί η απόφαση της δίκης για το Μάτι, με το δικαστήριο να καταδικάζει 5 ανώτατους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος και να αθωώνει όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι από τις ποινές που αποδόθηκαν μόνο τα 5 έτη θα εκτιθούν από τους καταδικαστέντες και στη συνέχεια και αυτά μετατράπησαν σε χρηματική ποινή με 10 ευρώ την ημέρα και έτσι οι καταδικαστέντες αφέθησαν ελεύθεροι. Η απόφαση είχε προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς και των εγκαυματιών και από την πρώτη στιγμή οι δικηγόροι τους ζητούσαν από την εισαγγελία την άσκηση έφεσης. Τι είναι η ελληνική δικαιοσύνη, είμαστε ένα πλημέλημα. Εμείς έχουμε ανάβουμε μόνο καντήλια από τάφους και όλη αυτή τη βγάλαμε 37.000 με 18, όταν τα δικά μου παιδιά στη μονάδα ήταν 22.000. Σχολιάζοντας τη σημερινή εξέλιξη, ο δικηγόρος των καταδικαστέντων αξιωματικών της πυροσβεστικής Χαρά Λαμπουχιώνη και Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, Μιχάλης Μιχόπουλος, δηλώνει στο Άττικα ότι επικράτησε η οχλαγωγία. Υπέκυψε η ηγεσία της δικαιοσύνης με διάρκεια του Υφυπουργού εξερουμένου στην οχλοκρατική και τηλεοπτική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαίωση. Πολύ απέχει η έννοια της δίκης και του δικαίου και της δικαιοσύνης από αυτά που ζήσαμε και από αυτά που εξελίσσονται. Ο δικηγόρος της οικογένειας Φιλιππόπουλου, Βασίλης Χιρδάρης, μιλώντας στο Άττικα, χαρακτηρίζει την έφεση ως κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εκδοθήσα απόφαση δυστυχώς ήταν αναντίστοιχη με το μέγεθος της τραγωδίας και με τα σοβαρά αδικήματα που διαπράχθηκαν. Τελεία. Η ίδια η απόφαση, κατά την άποψή μας, παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας και άφησε μια πικρή γεύση στα θύματα αλλά και στους πολίτες αυτής της χώρας. Εκτιμώ ότι η έφεση του εισαγγελέα είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Καλείται τώρα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να αποκαταστήσει τις τυχόν αστοχίες της πρωτόδικης απόφασης. Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει αγώνας δρόμου για την καθαρογραφή της απόφασης προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό να ξεκινήσει άμεσα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής. Έφεση κατά της αποφυλάκησης του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας, ο οποίος έκρινε ότι ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών είναι επικίνδυνος για τη διάπραξη νέων αδικημάτων. Το ρεπορτάζ έχει η Έλλη Ζώτου. Ακριβώς Αθηνά, ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας Νικήτας Θεολογίδης μελέτησε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας και έκρινε ότι οι δικαστές δεν αξιολόγησαν σωστά την αρθρογραφία του Νικόλαου Μιχαλολιάκου και μετά την καταδίκη του, η οποία δηλώνει όπως
Όπως υπογραμμίζει ο εισαγγελέας εφετών, ότι όχι μόνο δεν πληρεί τους όρους για καλή διαγωγή μετά την πράξη, αλλά και ότι είναι επικίνδυνος για τη διάπραξη νέων αδικημάτων εφόσον αφαιθεί ελεύθερος. Η θέση του κυρίου Θεολογίτη είναι αντίστοιχη με εκείνη του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο εξέτασε την αίτηση αποφυλάκησης για υφόρον απόλυση, εισηγούμενος να μην γίνει δεκτή. Η έφεση θα εξεταστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας θα λάβει την τελική απόφαση για το αν ο Νίκος Μιχαλολιάκος θα παραμείνει ελεύθερος ή θα επιστρέψει στις φυλακές. Τώρα, αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρωτόδικα καταδικασμένος για διεύθυνση της νεοναζιστικής οργάνωσης, Έλλη. Ακριβώς, και αυτό σε 13 χρόνια καταδικασμένος. Όπως έγινε γνωστό χτες, η αίτηση έχει κατατεθεί από τις 26 Απριλίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν γίνει γνωστή η αποφυλάκηση του Νίκου Μιχαλολιάκου, και αναμένεται στην περίπτωση του Ηλία Κασιδιάρη η απόφαση. Ελίζω, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νέο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση προκαλεί το αίτημα του Αλβανού Πρωθυπουργού για συγκέντρωση είτε στην πλατεία Συντάγματος είτε στην πλατεία Κοντζιά, προκειμένου να μιλήσει σε ομοεθνείς του την επόμενη εβδομάδα. Το θέμα τέθηκε μέσω της Αλβανικής Πρεσβείας προς τον Δήμο Αθηναίων, που έχει και την αρμοδιότητα για την παραχώρηση ή μη των χώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δημαρχείο της Αθήνας, δόθηκαν οδηγίες προς τους Αλβανούς διπλωμάτες για να γίνει σχετικό αίτημα πρώτα στην ελληνική αστυνομία. Νέα ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις προκαλεί η επικείμενη έλευση στην Αθήνα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Εντι Ράμα, ο οποίος έχει προγραμματίσει εκδήλωση κατά την οποία θα μιλήσει σε ομοεθνείς του την ερχόμενη Κυριακή, μέρα κατά την οποία συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη σύλληψη του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, και ενώ έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της ένταξής του στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρεσβεία της Αλβανίας κατέθεσε διπλό αίτημα προς το Δήμο Αθηναίων, ζητώντας να παραχωρηθεί στον Εντι Ράμα είτε η πλατεία Συντάγματος είτε η πλατεία Κοντζιά για την εκδήλωσή του, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες από την πλευρά του Δήμου οι ενδιαφερόμενοι παραπέμφθηκαν στη Γάδα και υποδείχθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός της επίσκεψης του Αλβανού Πρωθυπουργού στην Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ούτε θα διευκολύνει ούτε θα απαγορεύσει τη συγκέντρωσή του. Δεν έχει τόσο προσκεκλημένο της ελληνικής κυβέρνησης. Έρχεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να μιλήσει σε ομοεθνείς του. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι και αυτή είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία, εν ώψη και ευρωεκλογών, μάλλον περιττή μου φαίνεται. Αλλά με αυτό δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να είμαστε μια δημοκρατία, δεν απαγορεύουμε το δικαίωμα της συνάθρησης, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Είναι μια ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση έλαβε μια εντελώς τυπική ενημέρωση μόλις χθες. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε ενθαρρύνει, ούτε θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά από εκεί και πέρα, όμως, επειδή υπάρχει, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ελεύθερο δικαίωμα της συνάθρησης, δεν μπορεί με κάποιο τρόπο και να απαγορεύσει μια συνάθρηση σε καμία περίπτωση. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παυσανίας Παπαγεωργίου. Αυτό που είναι επικίνδυνο και θα έπρεπε να ενοχλεί και όλο το πάνελ είναι εάν αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι αποτέλεσμα μιας υπόγειας συνεννόησης ή μιας εξέλιξης στις διεθνείς σχέσεις και στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας, την οποία δεν γνωρίζουν οι πολίτες και δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι, δηλαδή, και γίνεται εγκρυπτό. Η ανακοινωθήσα επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού Εντι Ράμα στην Ελλάδα, την ημερομηνία της επετείου της προφυλάκησης του Φρέντι Μπελέρη, αποτελεί προκλητική ενέργεια η οποία αναδεικνύει την απουσία συνεκτικής πολιτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για άλλη μια φορά, μέσα σε λίγα 24 ώρα, αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνη είναι για τα εθνικά συμφέροντα η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη. Προκλητική χαρακτήρισε την απόφαση του Αλβανού Πρωθυπουργού ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κάνοντας λόγο για σαφή μηνύματα του κυρίου Ράμα, τόσο για την υπόθεση Μπελέρη και τη συμπερίληψή του στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ενήργησε όχι ως πρωθυπουργός αλλά ως κομματάρχης, φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τις εξελίξεις. Η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζουν το γεγονός, μιλώντας για αχρίαστη επιλογή και ιδιωτική επίσκεψη, σαν να μην πρόκειται για αρχηγό κυβερνήσεως και δι μιας γειτονικής χώρας με την οποία οι σχέσεις έχουν πρόσφατα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς, οι κινήσεις του κυρίου Ράμα, σε συνδυασμό με την προχθεσινή αναφορά της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διμερή θέματα, αντί για θεμελιώδη ζητήματα ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύουν τις δυσμενείς συνέπειες των ολέθριων σχετικών επιλογών της ελληνικής κυβέρνησης. Όσο η επίσκεψη Ράμα στην Αθήνα πλησιάζει, τόσο θα εντείνεται και ο πονοκέφαλος στο Μέγαρο Μαξίμου.
Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Σκουρή για να δούμε μαζί τι σημαίνει αυτό το αίτημα του Έντι Ράμα τη στιγμή που οι σχέσεις Αθήνας-Τυράννων βρίσκονται στον πάγο σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψη και την προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Κοίτα, Αθηνά, καλησπέρα. Νομίζω ότι μαύρα σύννεφα σιγά σιγά πυκνώνουν στα Βαλκάνια και στις σχέσεις της Ελλάδος με την Αλβανία και στις σχέσεις με τα Σκόπια και στις σχέσεις με τη Σερβία λόγω Κωσόβου. Και η Ελλάδα τίνει να γίνει δυστυχώς από μέρος της λύσης, μέρος του προβλήματος των Βαλκανίων για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Για το θέμα του Ράμα τώρα, έλεγε ο εθνικός μας ποιητής ότι εθνικό είναι το αληθές. Οπότε πρέπει να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Όντως, ο κύριος Ράμα, μέσω της αλβανικής πρεσβείας, είχε ζητήσει στο γήπεδο του Γαλατσίου να κάνει εκδήλωση. Βγήκαν και προσκλήσεις. Αρχικά η απάντηση ήταν ναι. Ήταν για την Κυριακή 10.30 η συνάντηση. Βγήκαν στα αλβανικά οι προσκλήσεις. Είχαν μοιραστεί. Υπολογίζαν 5.000 κόσμος ότι θα είναι. Τελικά, επικαλούμενος ο ιδιοκτήτης τεχνικούς λόγους, δεν έδωσε το γήπεδο. Έγινε μια συζήτηση για το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και εκεί όμως ζητήθηκε στο τέλος η κεντρική αίθουσα, γιατί δεν ήθελε μικρότερο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, το θέμα μένει ανοιχτό. Και ο Δήμος Αθηναίων σωστά, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά, αρνήθηκε να δώσει μία πλατεία, γιατί μία τέτοια εκδήλωση θα ήταν επικίνδυνη για πολλούς και διάφορους λόγους και ονοών νοήτων. Το ερώτημα είναι γιατί το κάνει αυτό ο Ράμα. 12 Μαΐου, Κυριακή που μας έρχεται, ξεκινάει από την Ελλάδα τις προεκλογικές του ομιλίες σε ομοεθνείς τους, σε χώρες του εξωτερικού. Θα ακολουθήσει 28, αν θυμάμαι καλά, του μήνα του Μιλάνου, πόλη της Γαλλίας μετά κλπ. Γιατί το ξεκινάει από εδώ, 12 Μαΐου, τη μέρα ακριβώς που μπήκε στη φυλακή ο Μπελέρη. Μία μέρα πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Ερντογάν να έχει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Και με την ελληνική κυβέρνηση να έχει επιχειρήσει μέσω της Ευρώπης να πιέσει τον κύριο Ράμα να μην την κάνει τώρα την εκδήλωση, αλλά να την κάνει μετά τις ευρωεκλογές. Θα μπορούσε. Μικρό όμως είναι το κακό, γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους και η ελληνική διπλωματία και η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις το γνωρίζουν άριστα αυτό, είναι ότι ο κύριος Ράμα προσπαθεί να δώσει μία απάντηση στην υποψηφιότητα Μπελέρη. Θεωρεί ότι με αυτή την υποψηφιότητα υπάρχει στην παρέμβαση της Ελλάδος στα εσωτερικά της χώρας του. Έτσι πιστεύει ο ίδιος ή έτσι θέλει να το παρουσιάζει. Και λέει, εγώ θα δημιουργήσω, θα αξιοποιήσω τους Αλβανούς ομοεθνείς μου που εργάζονται στην Ελλάδα. Θα κάνω μια μεγάλη συγκέντρωση. Αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που κρύβεται πίσω από τη συγκέντρωση που γίνεται στην Αθήνα. Δεν είναι απλώς μια αθώα προεκλογική συγκέντρωση που δεν θα σήμαινε σε αυτή την περίπτωση απολύτως τίποτα. Άρα υπάρχει ένας συμβολισμός από την πλευρά της Αθήνας θέτοντας την υποψηφιότητα Μπελέρη και υπάρχει ένας συμβολισμός με την επίσκεψη του κύριου Ράμα. Υπάρχει μια σκοπιμότητα, κατά τη γνώμη μου, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι υποπροϋποθέσεις είναι. Με ακροατήριο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη? Στην Ελλάδα μιλάμε. Και είναι πρωτίστως, επαναλαμβάνω, παιχνίδι με τη φωτιά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι παιχνίδι με τη φωτιά που μπορεί να βλάψει και τους ομοεθνείς του που ζουν στην Ελλάδα, μπορεί να βλάψει και την ελληνική μειονότητα και τα συμφέροντά τους στην Αλβανία. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς. Και εδώ άκουσα και τον Πρωθυπουργό, τον είδα πριν στη συνέντευξή του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να νύπτει τα σχήρια της και να λέει, άμα ο Δήμαρχος σας δώσει το γήπεδο, άμα ο Δήμαρχος σας δώσει την πλατεία, άμα ο Δήμαρχος σας δώσει το θέατρο ή ο ιδιώτης. Πρέπει να δώσει και μια κατεύθυνση αν πραγματικά θέλει να γίνει συγκέντρωση ή πραγματικά δεν θέλει να γίνει συγκέντρωση. Πόντιος Πιλάτος, πέρασε μεγάλη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη. Στη σκιά της απόφασης των τουρκικών αρχών να μετατρέψουν τη μονή της χώρας σε τζαμί, πραγματοποιείται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Περιττή και λανθασμένη χαρακτήρισε την επιλογή της Τουρκίας ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι είναι προτιμότερο να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του στον πρόεδρο Ερντογάν από το να δημιουργηθεί μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για αδράνεια στο θέμα της μετατροπής του Βυζαντινού μνημείου σε τζαμί, κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα πειρά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έστρεψε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Οι προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης εκθέτουν όσους καλλιεργούν τον εφησυχασμό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
Εν μέσω ένταση θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα την ερχόμενη Δευτέρα, μετά την υλοποίηση της απόφασης των τουρκικών αρχών για τη μετατροπή της μονής της χώρας ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε τζαμί. Πάντως, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή της Τουρκίας περίτη και λανθασμένη, σημείωσε ότι η επίσκεψή του στη γειτονική χώρα δεν πρέπει να αναβληθεί, τονίζοντας ότι οι διάβλοι πρέπει να διατηρούνται ανοιχτοί. Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιος στον πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκεια μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο. Για αδράνεια ως προς την μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, κατηγορούν την κυβέρνηση από την Κουμουνδούρου, αναφέροντας ότι το θέμα δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, έχοντας ανακοινηθεί από το 2020, με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Βούλα και Χαγιά, να αναφέρει ότι κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να εμποδιστεί αυτή η εξέλιξη, οι οποίες δεν έγιναν. Η ασκητή πίεση προς την τουρκική κυβέρνηση και προς τον Ερντογάν, ο οποίος ήρθε και το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα και υπογράφηκε και η διακήρυξη των Αθηνών, ούτως ώστε να μην υλοποιήσει την στόχευση. Διάβαζα προηγουμένως και δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, να λέει θα θέσω το θέμα στον Ερντογάν. Πότε? Εκ των υστέρων, αυτό που λέμε κατόπιν εορτής. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ήταν υποτονική, κατώτερη η ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Τα πειρά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έστρεψε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας ότι η Τουρκία χρειάζεται μια ολιστική απάντηση και δεν μπορεί να είναι άλλη από κυρώσεις. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει αυτή την απαράδεκτη ενέργεια, υποβαθμίζοντάς τη ως μια αχρίαστη ενέργεια. Εμείς πιστεύουμε όταν μια επικίνδυνη πράξη ξαφνιαστήκαμε από αυτή την ενέργεια της Τουρκίας. Ήταν μια διακηρυγμένη πράξη από το καλοκαίρι του 2020. Τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτρέψουν αυτή την προκλητική ενέργεια? Τίποτα. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι όσο χαργετίζονται με τον Σουλτάνο, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Πως οι προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα εκθέτουν όσους συστηματικά καλλιεργούν τον εφησυχασμό για τα έρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε το ΚΚΕ. Η υποβάθμιση αυτών των προκλήσεων, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από την κυβέρνηση, εντείνουν την ανησυχία εν όψη και της επικείμενης επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα, σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστών διεθνώς έχουν περάσει σε άλλη πίστα, ενώ το τραπέζι των ατοικών διευθετήσεων εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι από καιρό στρωμένο. Πως η επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί χωρίς γνωστή ατζέντα και με ασαφές σχέδιο και στρατηγική, σημείωσε η Νέα Αριστερά, ενώ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι σιωπά για την Παλαιστίνη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να κάνει εξωτερική πολιτική με γνώμονα τα εσωτερικά εκλογικά ακροατήριά της, αυτοπαγιδευμένη στη λαϊκίστικη ρητορία που είχε υιοθετήσει ως αντιπολίτευση, δεν έχει την πολιτική βούληση να πράξει το αυτονόητο, να χαράξει μια εθνική στρατηγική που θα βγάλει τη χώρα από την κούρσα των εξοπλισμών και τη διαρκή ένταση. Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην επικείμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο την ερχόμενη Δευτέρα στην Άγκυρα. Διπλές κάλπες σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς η γειτονική χώρα εκλέγει νέα κυβέρνηση αλλά και πρόεδρο. Τα προγνωστικά αλλά και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών Χρυσόστομε Λουκά δείχνουν επιστροφή του συντηρητικού Βεμερό. Συντηρητικό και αντιδραστικό, μην ξεχνάμε, Αθηνά. Φαίνεται και από το προεκλογικό του σύνθημα «Η Μακεδονία δικιά σας ξανά». Είναι μια κριτική προς την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τις Βρυξέλλες για τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί στη χώρα για το ενταξιακό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει κολλήσει βέβαια και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις κάλπες. Οι κάλπες, να πούμε, έχουν κλείσει πριν από λίγη ώρα στη γείτονα. Η προσέλευση στις βουλευτικές εκλογές ήταν σχετικά υψηλότερη από το 2020, αυτό λένε οι πρώτες αναφορές, στο 53%. 46% για τις προεδρικές. Δεν έχουμε προγνωστικά ακόμα. Οι αναλυτές όμως βασίζονται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πριν από δύο εβδομάδες, όταν η υποψήφια του συντηρητικού κόμματος, του Βέμερο και εθνικίστρια βέβαια να πούμε, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, είχε εξασφαλίσει διπλάσιο ποσοστό, μακράν πρώτη επί του υποψηφίου της από τους σοσιαλδημοκράτες. Ήταν μια διαφορά που δεν είχαν δει και οι δημοσκοπήσεις, για να το πούμε και αυτό. Από τα μεσάνυχτα απόψε τα πρώτα αποτελέσματα, Αθηνά, και από αύριο τα επίσημα αποτελέσματα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε.
Είναι μαζί μου τώρα στο στούντιο ο Γιώργος Μελιγκόνης. Γιώργο, να δούμε τι θα σημάνει για την Ελλάδα και τη συμφωνία των Πρεσπών η εκλογή της επικεφαλής του ακραίου ΒΜΡΟ, όπως δείχνουν και τα προγνωστικά, και τι μπορεί να προκαλέσει μια συνεχόμενη πολιτική αστάθεια στη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουμε την de jure ακύρωση αυτής της συμφωνίας. Περίπου ό,τι έγινε και εδώ με αυτές τις, δεν ξέρω να το πω διπλό άξελ, να το πω ελιγμό, να το πω κυβίστηση, δεν είμαι και ειδικός επί της ρυθμικής. Πάντως, ό,τι έγινε εδώ με την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει, παρά το γεγονός ότι έχει εκτεθεί πιο πολύ και με πιο βαριές εκφράσεις, πρέπει να πούμε, η επικεφαλής του ΒΜΡΟ. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και στη Βόρεια Μακεδονία. Το θέμα όμως δεν είναι εάν θα ακυρωθεί αυτή η συμφωνία και στη Βόρεια Μακεδονία, γείτονές μας, είτε δεξί, είτε ακροδεξί, είτε σοσιαλδημοκράτες κλπ. Ξέρουν ότι αυτό θα έχει τεράστιο κόστος για αυτούς. Το θέμα είναι ότι οι συμφωνίες μπορούν να καταρρεύσουν ακόμη και αν δεν ακυρωθούν στα χαρτιά. Και αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται. Και η πρώτη ευθύνη αφορά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ και 5 χρόνια, θυμίζω, σε κάποιο σιρτάρι υπάρχουν αυτά τα περίφημα. Δεν έχουν κυρωθεί ακόμα, δεν έχει κυρωθεί ακόμα η συμφωνία. Ακριβώς. Θα γίνει σε δικό τους χρόνο. Ναι, ο οποίος χρόνος όμως δεν έρχεται ποτέ και στην πολιτική ο χρόνος αυτός δεν περιμένει για πάντα. Είναι κοινό μυστικό, δεν χρειάζεται κανείς να κάνει 40 χρόνια ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας για να ξέρει ότι όλο αυτό έγινε υπό το φόβο του Αντώνη Σαμαρά και της Σαμαρικής Πτέρυγας. Ο κύριος Σαμαράς, θυμίζω, είχε προαναγγείλει και την καταψήφιση των συγκεκριμένων μνημονίων, μιλώντας στην Καθημερινή της Κυριακής, αν δεν απατώμε, πριν 2-3 χρόνια περίπου. Είναι λοιπόν σαφές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντιλαμβανόμενη και όλα όσα είχε πει προεκλογικά ως ένα βάρος και κάτι το οποίο θα πλήγωνε τη γαλάζια βάση, δεν προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία. Δεν προχώρησε και σε πράγματα τα οποία ήταν μόνο προς το συμφέρον της ελληνικής πλευράς. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο δηλαδή συμβιβασμού, είτε επώδυνου είτε επωφελούς, αλλά πάντως συμβασμού. Δηλαδή, το να συστηνόταν η περίφημη Επιτροπή για τα Σχολικά Βιβλία είχε μόνο συμφέρον για μας. Δεν έχουν αλυτρωτικές αναφορές στα δικά μας τα βιβλία. Είναι ίσως λίγο υπερβολικές αναφορές στον Παύλο Μέλλα, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το μείζον αυτή τη στιγμή. Ούτε είναι θέμα συμβιβασμού το να είχε κυρωθεί το μνημόνιο για να είναι η ελληνική αεροπορία που θα επιβλέπει τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτά τα πράγματα, τα πολύ απλά, που δεν ήθελαν ούτε μία σταγόνα νερό στο κρασί κανενός, είτε εθνοπατριωτισμού είτε οτιδήποτε, δεν έγιναν. Αφήσαμε τη συμφωνία να ξεχυλώσει. Όλα αυτά, ενώ εξαντλείται και η υπομονή των γειτόνων μας, θυμίζω ότι είχαν πάρει μια υποσχετική ότι αν αλλάξουν το σύνταγμά τους, ότι αν υπογράψουν δήλωση ότι δεν διεκδικούν τίποτα από το παρελθόν της αρχαίας Μακεδονίας, ότι κάποια στιγμή θα άνοιγε ο δρόμος της Ευρώπης. Ο δρόμος αυτός δεν άνοιξε ποτέ. Επί 4 χρόνια η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί το βέτο της Βουλγαρίας να είναι ενισχύει και κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να πιέσει τη Βουλγαρία για να ανοίξει ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα Βαλκάνια είναι ξανά μία μπαρουταποθήκη και εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μυρίζει μπαρούτ στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η κυβέρνηση ταυτοχρόνως βλέπουμε ότι εκπέμπει μία διχοστασία κορυφής. Άλλα λέει τώρα Μπακογιάννη για το Κόσοβο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Άλλα λέει ο κύριος Γεραπετρίτης ως επίσημη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Στην Αλβανία οι σχέσεις, τα είδαμε και πριν στο βίντεο, τα αναλύσατε και με τον Βασίλη Σκουρή, είναι επί ξηρού ακμής. Μια χώρα λοιπόν η οποία κάποτε ήταν η ατμομηχανή των Βαλκανίων, αυτή και ισορροπιστή στην περιοχή. Και ισορροπιστή στην περιοχή, βεβαίως, και υπήρχε και η περίφημη ατζέντα της Θεσσαλονίκης και υποτίθεται ότι ήμασταν αυτοί οι οποίοι θα σέρναμε όλα τα Βαλκάνια προς τον εξευρωπαϊσμό τους ακριβώς. Είμαστε αυτοί που στην καλύτερη περίπτωση παρακολουθούμε το τρένο της ιστορίας να περνά, στη χειρότερη δεν κάνουμε τίποτα για να πατήσουμε φρένο στον εκτροχιασμό του. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο Μελιγκόνη. Σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς μπαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει την περιοδία του στην Άρτα και τη Φιλιππιάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στα Χανιά, όπου συναντήθηκε με παράγοντες της περιοχής, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ θα βρεθεί αύριο στη Γερμανία. Με το βλέμμα στις ευρωεκλογές επέστρεψαν από την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως άλλωστε ήταν λογικό, δεδομένου ότι μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την κάλπη της 9ης Ιουνίου.
Την αισιοδοξία του ότι όσο οδεύουμε προς τις κάλπες, το ενδιαφέρον των πολιτών θα αυξάνεται, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρά το υπαρκτό ενδεχόμενο μικρής συμμετοχής στις Ευρωκάλπες. Ο ίδιος έθεσε εκ νέου το διακύβευμα της αναμέτρησης της 9ης Ιουνίου για τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζοντας το ποσοστό 33% του κόμματός του στις ευρωεκλογές του 2019. Οι αποφάσεις που θα πάρθουν την επόμενη μέρα στις Βρυξέλλες αφορούν το τι θα γίνει στην πατρίδα μας. Η αντιπολίτευση έχει χρησιμοποιήσει την κάλπη των ευρωεκλογών προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας είναι πολύ σημαντικό, όχι γιατί εκ των πραγμάτων θα πάμε σε εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές, αν ομιγέννητο είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν θα συμβεί αυτό. Απλά είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και το οποίο και ψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό πριν από 10 μήνες. Και νωρίτερα στη Φιλιππιάδα περιόδευσε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, που μιλώντας άλλοτε με φορείς και άλλοτε με κατοίκους, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για αλαζονία του γυάλινου πύργου της Μαξίμου ΑΕ και εστίασε στο νέο μοντέλο πολιτικής που κομίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμενος σε επαφή με τους πολίτες αδιαμεσολάβητα και όχι φιλτραρισμένα. Όλοι μαζί θα γίνουν. Μαζί. Ζήτησε μάλιστα θετική ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ στις 9 Ιουνίου. Ο λαός ξέρει πολύ καλά και φαίνεται εδώ πέρα από την υποδοχή του, τα παράπονα του, ότι το που βιώνει είναι μια τεράστια αδικία, μια οικονομική ανασφάλεια, μια κοινωνική ανασφάλεια, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να πάρει απάντηση από τους Έλληνες πολίτες και αυτή η στιγμή θα είναι σε 9 Ιουνίου. Δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα, μια πόλη. Δεν είναι σωστό. Στο εμπορικό κέντρο των Χανίων περιόδευσε το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας από εκεί την τετραήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη. Ερωτηθείς για το διακύβευμα των ευρωεκλογών, άσκησε και εκείνος κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης για να επαναλάβει την ανάγκη μιας απάντησης αποδοκιμασίας και συγχρόνως ενίσχυσης της Δημοκρατικής Παράταξης στις ευρωεκλογές. Όσο πιο δυνατό είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, τόσο μεγαλύτερη απειλή θα νιώθει η Νέα Δημοκρατία και θα έχει την επόμενη μέρα ο λαός σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο μεταξύ, τις βαλίτσες του για τη Γερμανία ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που αύριο, 9 Μαΐου, ανήμερα της επετείου της αντιφασιστικής νίκης των λαών, θα επισκεφθεί το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στον Ταχάου, θα καταθέσει στεφάνι στο Διεθνές Μνημείο και θα περιηγηθεί στους χώρους του στρατοπέδου, το κρεματόριο και το σημείο στρατώνα του Νίκου Ζαχαριάδη. Από την Κέρκυρα ξεκινά τις περιοδίες του στην τελική ευθεία προς τις Κάλπες ο Αλέξης Χαρίτσης, που αμέσως μετά πρόκειται να επισκεφθεί την Κρήτη, την Αιτωλό Ακαρνανία και την Πελοπόννησο. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικοί αρχηγοί θα βρεθούν το επόμενο διάστημα και μέχρι τις ευρωεκλογές σε όσο το δυνατόν περισσότερους προορισμούς ανά τη χώρα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση στη Ράφα της Νότιας Γάζας παρά τις διεθνείς αντιδράσεις αλλά και τις προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου. Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περαιτέρω εξάπλωση του λοιμού στον Παλαιστινιακό θύλακα, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος για είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο επικεφαλής της CIA, William Burns, βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ για συνάντηση με τον Νετανιάχου, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία δεν φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο. Τα Ισραηλινά στρατεύματα βρίσκονται μέσα στη Ράφα και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, όπως δείχνει βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο στρατός του Ισραήλ. Παρά τις συνεχιζόμενες προειδοποιήσεις από τη διεθνή κοινότητα ότι μια επίθεση πλήρους κλίμακας στην πόλη θα ήταν ανθρωπιστική καταστροφή, η κυβέρνηση του Ισραήλ φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει με την υλοποίηση των απειλών της. What I will say is we have been very clear from here about our concerns about a major operations. We have been very clear from here about protecting civilians. There are more than 1 million civilians that is in Rafah, a dense populated area in Rafah, more than 1 million, and we want to make sure that there are no civilian casualties here. Από χτες το Ισραήλ έχει τον έλεγχο του περάσματος της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, ενώ οι βομβαρδισμοί αμάχων δεν έχουν τέλος. Περισσότεροι από 50 Παλαιστίνοι συμπεριλαμβανομένων βρεφών σκοτώθηκαν από χτες σε χερσαίες ή αεροπορικές επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων στην Ανατολική Ράφα. Επίσης, σύμφωνα με Παλαιστινιακές πηγές, χτυπήθηκαν τουλάχιστον 11 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της πόλης, προκαλώντας βαριές απώλειες.
Από τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στη Ράφα και το κλείσιμο των συνόρων, κινδυνεύει όμως να τυναχθεί στον αέρα και το ανθρωπιστικό πρόγραμμα, καθώς έχει ανασταλεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με τους εθελοντές, περίπου το 80% των κατοίκων της Λωρίδας εξαρτώνται από φιλανθρωπικές κουζίνες, καθώς δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα δικά τους γεύματα. حتى ما فيش إمكانيات إن إحنا نعملها الناس بدأت تنزح وإحنا هنا عدنا نزحنا زيهم إحنا كلنا نساعد النازحين إحنا بدنا حد الحين يساعدنا. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν και οι γιατροί της Ράφα. The closing of Rafah border now our patients who must be referred outside now are cannot go through the Rafah border and the help of medical supplies and drugs also. Μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ άνοιξε σήμερα το δεύτερο σημαντικό πέρασμα ανθρωπιστικής βοήθειας στο Κέρεμ Σαλόμ, στα σύνορά του με τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο ήταν κλειστό από την Κυριακή μετά από επίθεση που εξαπέλυσαν εκεί Παλαιστίνοι μαχητές, σκοτώνοντας 4 Ισραηλινούς στρατιώτες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον ανέστειλε μάλιστα την αποστολή βομβών προς το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, λόγω ανησυχιών ότι το Τελαβίβ θα τις χρησιμοποιήσει σε πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια μιας πλήρους κλίμακας επίθεσης στη Ράφα. Ωστόσο, το Ισραήλ θέλησε να υποβαθμίσει την εν λόγω κίνηση του βασικού του συμμάχου. Ταυτόχρονα στο Κάιρο επανεκκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εκεχηρίας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια εμφανής πρόοδος μετά την απόρριψη από το Ισραήλ της πρότασης των διαμεσολαβητών που είχε ήδη κάνει δεκτή η Χαμάς. Ατσάτα Χαμάς ετμόλ νοαντά λεταρπέτε τκνισάτ κοχοτένο λεγαφίαχ. Ζε λό καρα. Ήδε στάμαρα λουδουάν φέλεν εκούν χουνάκ βαφ ετλάκ νάρ, λένε Ισραήλ είχου αλλαδί ουχάτζιμ, ουάχου αλλαδί ιουτλακ νάρ, ουμιν αττοπίοι. أن ترد المقاومة على هذا العدوان وأن ترد دفاعا وأن ترد من أجل دحر الاحتلال. Η πολυπόθητη πρόοδος, ωστόσο, θα μπορούσε να βρίσκεται στα χέρια του διευθυντή της CIA, William Burns, ο οποίος έφυγε από το Κάιρο με σκοπό να συναντηθεί σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μένουμε στη Γάζα για τις νεότερες εξελίξεις, Χρυσόστομε Λουκά. Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν τη Ράφα οι άμαχοι, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Και να μας πεις αν υπάρχουν νεότερα από τις προσπάθειες για μια εκεχηρία. 200 άμαχοι την ώρα εγκαταλείπουν την Ράφα. Είναι τα στοιχεία του ΟΗΕ Αθηνά. 50.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την Νότια Γάζα προς το κέντρο της Γάζα, στην Ντέιρ ελ Μπάλα, από τη Δευτέρα. Και ακόμα βεβαίως αυτή η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται. Είναι μια νέα ανθρωπιστική κρίση στο κέντρο της Γάζα, διότι χιλιάδες κόσμος συνοστίζονται απλά και μόνο για πρόσβαση σε πόσιμο νερό, όσο βεβαίως είναι αυτό πόσιμο. Να προσθέσουμε σήμερα, οι Αμερικανοί έδωσαν ξεκάθαρες απαντήσεις, ο Λόιντ Όστιν, ο Υπουργός Αμήνης, στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Biden πραγματικά πάγωσε ένα φορτίο με χιλιάδες βόμβες προς το Ισραήλ, ότι οφείλεται αυτό στην απόφαση του Ισραήλ να ξεκινήσει την επίθεση του στη Ράφα. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν έχει βεβαίως, υπάρχει αυτή η διευκρίνηση, δεν έχει πάρθει τελική απόφαση για το τι θα γίνει με τις βόμβες, αν θα ακυρωθεί το φορτίο ή αν θα δοθεί τελικά. Για τις διαπραγματεύσεις τώρα, ο επικεφαλής της CIA, ο κ. Μπένς, έχει μιλήσει με τον Νετανιάχου. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποια διαρροή. Μέχρι τότε, ο Λευκός Οίκος λέει με ανακοίνωσή του ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι οι δύο πλευρές, η Χαμάς με το Ισραήλ, είναι κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό όμως να τονίσουμε το λένε οι Αμερικανοί και δεν έχει προήλθει από κάποια άλλη πηγή, βεβαίως ούτε από το Ισραήλ ούτε από την Χαμάς. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσόστομε. Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης ενδέχεται να πλήξει ξανά τη χώρα από αύριο, ενώ σε συνδυασμό με τις αλλαγές των καιρικών φαινομένων, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με μέτρα προφύλαξης προς τους ευάλωτους. Μεταφερόμαστε στην αίθουσα σύνταξης, όπου μας περιμένει η ιατρική μας συντάκτρια, η Ιωκάστη Λιφεροπούλου, για να μας πει περισσότερα για το θέμα. Επιποδός βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης από αύριο, με το Υπουργείο Υγείας να εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα ευάλωτα άτομα, δηλαδή παιδιά, ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και ενήλικες με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Όσοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους. Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν για οποιονδήποτε αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ειρηνική συμφόρηση, ενόχληση στο λαιμό. Ενώ τα άτομα
με άσθμα θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι μπορεί να χρειαστούν συχνότερα εισπνοές του ανακουφιστικού τους φαρμάκου. Σημειώνεται ότι σε περιοχές που θα πλήξει η σκόνη θα πρέπει οι πόρτες και τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά, να γίνεται χρήση του κλιματιστικού με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και να αποφεύγεται το μαγείρεμα με τη χρήση ψυσταριάς, το κάπνισμα και η χρήση αεροζόλ. Μάλιστα, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τις ευάλωτες ομάδες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Κάστη. Αποσύρεται από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά το εμβόλιο της AstraZeneca κατά του κορονοϊού. Χριστίνα Βασιλάκη, γιατί η εταιρεία απέσυρε λοιπόν το σκεύασμα? Ναι, Αθηνά, η εταιρεία AstraZeneca αποφάσισε να ξεκινήσει την διαδικασία απόσυρσης του εμβολίου κατά του COVID-19 παγκοσμίως για εμπορικούς λόγους, όπως ισχυρίζεται, και όχι λόγω παρενεργειών. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της, η Βρετανοσουηδική εταιρεία επικαλείται τη χαμηλή ζήτηση, καθώς το εμβόλιο δεν είναι ενημερωμένο για τις νέες παραλλαγές του ιού. Ωστόσο, η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για αγωγές κατά της εταιρείας, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ μάλιστα, καθώς έχει συνδεθεί στο παρελθόν με παρενέργειες που σχετίζονται με θρομβώσεις, κάτι που όμως απορρίπτει η εταιρεία. Στα τέλη Απριλίου όμως παραδέχτηκε η AstraZeneca για πρώτη φορά σε νομικά έγγραφα κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών στο Λονδίνο ότι το εμβόλιο της κατά του COVID μπορεί να έχει σπάνια, να προκαλέσει θρόμβωση ως σπάνια παρενέργεια. Ήδη εναντίον της φαρμακευτικής εταιρείας έχει κατατεθεί, να πούμε, ομαδική αγωγή με την κατηγορία ότι το εμβόλιο προκάλεσε δεκάδες θανάτους και σοβαρές ασθένειες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα Βασιλάκη, για το ρεπορτάζ. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα νοσηλεύεται 6χρονο κοριτσάκι που δέχτηκε επίθεση σκύλου σε χωριό της Μεσσηνίας. Η Έλσα Τούσα θα μας πει περισσότερα. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, όταν μια παρέα παιδιών έπαιζε σε ένα χωράφι δίπλα από το σπίτι που βρισκόταν και ο σκύλος. Άγνωστο παραμένει με ποιο τρόπο ο σκύλος κατάφερε να βγει έξω από την περίφραξη, να πέσει πάνω στο κορίτσι και να τραυματίσει σοβαρά το κοριτσάκι στο πρόσωπο και την πλάτη. Το παιδί Αθηνά διακομίστηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας σε σοβαρή κατάσταση και έπειτα με πρωτοβουλία της οικογένειας στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία στην Αθήνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλσα, για το ρεπορτάζ. Έπειτα από ταξίδι 12 ημερών στα νερά της Μεσογείου, η Ολυμπιακή Φλόγα έφτασε σήμερα στο λιμάνι της Μασσαλίας με το ιστορικό ιστιοφόρο Μπελέμ. Η πόλη λιμάνι της Γαλλίας οργάνωσε μια μεγαλειώδη υποδοχή με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται για να αποθανατήσουν την άφιξη της Φλόγας πριν παραδοθεί στους λαμπαδιδρόμους με τελικό προορισμό το Παρίσι. Η Ολυμπιακή Φλόγα φτάνει στις ακτές της Μασσαλίας λίγο πριν τον τελικό της προορισμό. Το τρικάταρτο ιστιοφόρο Μπελέμ, που κατασκευάστηκε τη χρονιά των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής, μεταφέρει τη Φλόγα στη Γαλλία. Έξω από το παλιό λιμάνι της πόλης, το ιστορικό πλοίο υποδέχονται περισσότερα από 1000 σκάφη. Οι στιγμές είναι ιστορικές και για τη Γαλλία, που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Χιλιάδες Γάλλοι έχουν σπεύσει να καταγράψουν κάθε στιγμή του event. 50 ans qu'on habite à Marseille, c'est la première fois qu'on voit la flamme olympique. Et c'est un moment important, ça arrive pas tous les jours. Et voilà, je suis venu avec ma mère, mon beau-frère, et mes enfants, et pour partager ce moment et accueillir ce bateau à Marseille. Πολλοί θεατές έχουν εντοπίσει στα ανοιχτά τον στολίσκο που καταφθάνει. Αργότερα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εξάωρη τελετή υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας, που ταξίδεψε επί 12 μέρες πάνω στον Μπελέμ από την Ελλάδα για να φτάσει στο λιμάνι της Μασσαλίας μέσω του Ισθμού της Κορίνθου. Η Μασσαλία δεν κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ και διοργάνωσε ένα φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα και εκατοντάδες drones που σχημάτισαν στον νυχτερινό ουρανό το ιστιοφόρο Μπελέμ και βέβαια το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Μπελέμ ολοκλήρωσε την αποστολή του. Στη συνέχεια, παρουσία του Προέδρου Μακρόν, η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί στους λαμπαδιδρόμους με τελικό προορισμό το Παρίσι, που ετοιμάζεται για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Κλειστή για το κοινό θα παραμείνει και αυτό το καλοκαίρι η φημισμένη παραλία της Ζακύνθου Ναυάγιο λόγω του κινδύνου κατολίσθησης. Περισσότερο θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης η Σοφία Νεφέλη Κατσούλη. Κλειστή και από στεριά και από θάλασσα Αθηνά με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 2 Μαΐου. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, με μεγάλη λύπη και για τους ντόπιους κατοίκους αλλά και για τους τουρίστες, αφού η συγκεκριμένη παραλία, το Ναυάγιο της Ζακύνθου, είναι μία από τις πιο πολύ φωτογραφημένες παραλίες, οι οποίες διαφημίζουν μάλιστα τη χώρα μας και το ελληνικό καλοκαίρι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι κίνδυνοι κατολίσθησης παραμένουν, άρα παραμένουν και οι απαγορεύσεις. Συγκεκριμένα,
Τα σκάφη δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να αγκυροβολούν μέσα στον κόλπο, ούτε φυσικά να προσεγγίζουν την ακτή. Οι επιβαίνοντες σε σκάφη δεν επιτρέπεται να βουτήξουν ή κολυμπώντας να περάσουν την νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο άκρα του όρμου, βορρά και νότο. Σε ό,τι αφορά στο πλάτωμα, απαγορεύεται η πρόσβαση επισκεπτών με όριο απαγόρευσης στην απόσταση 10 μέτρων από το όριο του πρανούς. Οι απαγορεύσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως και τα τέλη του Οκτώβρη, όπως ακριβώς και πέρυσι, το 2023, τυχόν παραβάτες θα υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις, επιπροσθέτως των ποινικών ή αστικών κυρώσεων. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία Νεφέλη Κατσούλη. Με ερημοποίηση απειλούνται πολλές περιοχές της χώρας μας, καθώς οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών συνεχώς καταρρύπτονται. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν ευθύνεται μόνο η κλιματική αλλαγή και καλούν σε συντονισμένη δράση για τη διαχείριση της βίαιης αλλαγής των καιρικών συνθήκων και τη σωστή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. It is officially the hottest day of the year so far. Η κλιματική κρίση δείχνει τα νύχια της με κάθε τρόπο. Οι έντονες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα διαστήματα ανομβρίας και οι υψηλές θερμοκρασίες βάζουν και τη λειψιδρία στο κάδρο. Αυτό που γίνεται γύρω-γύρω είναι μια σταδιακή, βίαιη όμως, αλλαγή των κλιματικών δεδομένων. Σήμερα που βρισκόμαστε, σήμερα έχουμε μέχρι στιγμής περίπου την ίδια ποσότητα νερού να πέφτει μέσα στο χρόνο, αλλά να πέφτει με πολύ διαφορετικό τρόπο, σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα και πολύ πιο βία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερες περιόδους άνυδρες και έχουμε πολύ μικρά διαστήματα που πέφτει μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και η γη δεν προλαβαίνει να ρουφήξει το νερό αυτό, το οποίο κυλάει, φεύγει κτλ. Άρα λοιπόν το νερό αυτό δεν θρέφει τον υδροφόρο ορίζοντα όπως θα περιμέναμε, όπως θα θέλαμε και όπως έχουμε ανάγκη, και θα πρέπει να το δούμε. Τα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση πολλές φορές μοιάζουν ακόμα και παράδοξα. Στον παλιό άξονα Λάρισας Βόλου, το αριστερό κομμάτι είναι πλημμυρισμένο και δεν καλλιεργείται. Το δεξί κομμάτι υποφέρει από λειψιδρία. Δεν έχουμε βροχές, έχουμε ανομβρία για 2-3 μήνες περίπου. Αυτό βοήθησε βέβαια την περιοχή τη δική μου που είναι πλημμυρισμένη να μην έχουμε κάποια φαινόμενα επιπλέον και κάποια προβλήματα. Αλλά από την άλλη πλευρά η υπόλοιπη περιοχή τώρα αρχίζει και υποφέρει. Τα σενάρια για τα επόμενα χρόνια είναι απεσιόδοξα, ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται σε πλήρη τουριστική ανάπτυξη. Με τους ρυθμούς που πάμε, σε μία δεκαετία, δεκαπενταετία, άρα δεν μιλάμε για το τέλος του αιώνα, μιλάμε μέχρι το 40, κάπου εκεί, ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας πηγαίνει προς ερημοποίηση. Και εδώ αρχίζει η ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί εμείς είμαστε ακόμα στη φάση της ανάπτυξης, της, να χτίσουμε και άλλα ξενοδοχεία, να χτίσουμε και άλλα και πισίνες. Είμαστε στο σημείο μηδέν, γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ειδικότερα στο νομό Ηρακλείου αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά στο σημείο μηδέν. Τα δύο μεγάλα φράγματα του νομού είναι λίγο πριν το κλείσιμο, λίγο πριν το επίπεδο ασφαλείας δηλαδή. Ξεκινάμε την τουριστική σεζόν και την αγροτική θερινή σεζόν χωρίς αποθέματα νερού. Φταίει όμως μόνο η κλιματική κρίση? Οι ειδικοί λένε όχι και εξηγούν ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, είτε αυτό αφορά στη γεωργία είτε στην αποθήκευσή τους, είναι το α και το ω για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Έχουμε θέματα λειψιδρίας, αλλά θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα αίτια. Πρώτα απ' όλα, το 85% του νερού στην Ελλάδα χρησιμοποιείται στη γεωργία. Είναι πιο ψηλό αυτό σαν μέσος όρος σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, που είναι γύρω στο 75-78%. Είμαστε στο 85% ενίοτε και στο 87%. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ νερό στη γεωργία και θα πρέπει να το δούμε. Καθώς το νερό μειώνεται ή γίνεται πιο ακανόνιστη η ροή του, θα πρέπει να δούμε πώς προσαρμόζουμε αντίστοιχα τις καλλιεργίες μας, γιατί η προτεραιότητα των καλλιεργιών μας είναι η εξασφάλιση της διατροφής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα ύδατα της Κρήτης. Δεν έχουμε δημιουργήσει υδατικό αποθεματικό. Η Κρήτη οδεύει με ένα βροχομετρικό δυναμικό της τάξης του 1,1-1,2, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ παραπάνω βροχοπτώσεις από τις πραγματικές ανάγκες μας, αλλά αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτό το νερό πάνω στη γη. Φεύγει όλο προς τη θάλασσα. Δεν φταίει λοιπόν η κλιματική αλλαγή από μόνη της. Εμείς θα έπρεπε να κινηθούμε σύμφωνα με αυτή, και αυτό που κάνουμε είναι να την απαξιώνουμε. Ακόμα και σαν ανησυχία την απαξιώνουμε. Όταν αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη βροχή, αυτή την ελάχιστη βροχή που πέφτει στην Κρήτη και ειδικά στην περιοχή μου,
η οποία όμως είναι υπεραρκετή για να δημιουργήσουμε υδατικό απόθεμα στο οποίο αποδεικνύομαστε ανίκανοι να το κάνουμε. Η διαχείριση αυτής της βίαιης αλλαγής των συνθήκων θα έπρεπε να έχει γίνει χθες, εξηγούν οι ειδικοί. Ωστόσο, όπως λένε, υπάρχει ακόμα χρόνος. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού σε όλη σχεδόν τη χώρα με αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Πιο αναλυτικά, αρχικά στα δυτικά και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές και ιδιαίτερα στο Ιόνιο, την Ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν και κατά τόπους καταιγίδες. Ωστόσο, στις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν κυρίως νεφώσεις με ασθενείς βροχές κατά τόπους. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια σε χαμηλές σχετικά συγκεντρώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο αρχικά μεταβλητοί, κυρίως όμως από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στο νότιο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική και το βράδυ θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες βροχές κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 3 και πρόσκαιρο τοπικά και 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 3 και πρόσκαιρα τοπικά 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ! Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.